θυμνατική, δεν υπάρχει πνεύμα πρασίνου. Αυτό κανένας. Λέω, μην τη λέμε και πνεύμα πρασίνου, θα μπορούσε να γίνει, λέτε. Θα μπορούσε, ναι, να γίνει. Ναι, αλλά και αυτό που πάει να γίνει και είναι εδώ και χρόνια στα σκαριά, έχει, ναι, πόλικο πράσινο, αγαπητέ μου πρόεδρε, το ξέρετε. Μπα, άμα μπει τσιμέντο μέσα και αρχίσουν οι διάφοροι καζίνα ιστορίες για να τα οικονομήσουν και τα πάρκινγκ, δεν θα μείνει τετραγωνική παλάμη για πνεύμα πρασίνου. Άρα να υποθέσω ότι ο Βασίλης Λεβέντης και ένας κεντρών είναι απέναντι, δεν θέλετε? Ναι, είμαι απέναντι στην επένδυση του ελληνικού, είμαι απέναντι, διότι σκέπτομαι τις επόμενες γενναίες. Τι απολογισμό θα δώσουμε όταν μας πούνε και πού θα κάνουμε περίπατο, πρέπει να πάμε Λαμία για να κάνουμε περίπατο. Τώρα είναι με ένα φραγμένο οικόπεδο. Ένα νεκροταφείο είναι. Σκουπιδότοπος, ναι, σκουπιδότοπος, ναι, αλλά μην το κοιτάτε τώρα. Λέμε, υπάρχει μελέτη του Πολυτεχνείου που μπορούσε να γίνει ένα πράγμα φυσικού κάλους που να το ζηλεύει η Ευρώπη. Αν αφήσουμε και γίνει μια διαδημοτική επιχείρηση, δεν θα μπορέσουν τρεις δήμοι να αξιοποιήσουν τη μελέτη του Πολυτεχνείου. Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ τέτοια παραδείγματα, γιατί στην Ελλάδα κοιτάζαν όλοι να αράζουν στο δημόσιο. Επειδή στην Ελλάδα μόνιμα τα κόμματα θέλαν να διορίζουν και να κάνουμε νεκρές επιχειρήσεις ή να μπαίνουν μέσα το δημόσιο, έχει δημιουργηθεί εικόνα ότι το δημόσιο δεν μπορεί τίποτε. Έτσι όμως δίνουμε σε ιδιώτες κοψοχρονιά κάποια πράγματα. Είμαι υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Αλλά εκεί που ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, γιατί οι επιχειρηματίες που θα μπουν αυτοί από το Κατάρ ή από οπουδήποτε που θα μπουν στο ελληνικό, γιατί ο Λάτσης έμαθα ότι μεταπουλάει την επιχείρηση στα μέρη σε Κατάρ από εδώ και από εκεί. Δεν θέλει να βάλει δικά του λεφτά ούτε ο Λάτσης. Το μεσί τι κάνει. Αυτοί οι διάφοροι θα κοιτάξουν τα παιδιά της Γλυφάδας και του Αλίμου και την νεολαία μας. Αυτοί δεν είναι... Θα κοιτάξουν να κάνουν τα καζίνο τους, θα κάνουν, δηλαδή η Ελλάδα θα πάει πίσω, δεν θα πάει μπροστά έτσι. Επιμένω ότι το ελληνικό είναι σφάλμα να δοθεί. Εδώ έχει δίκιο ο Μανώλης Γκλέζος. Έχει δίκιο, γιατί τα παιδιά μας δεν θα έχουν πού να πάνε να κάνουν ένα περίπατο και οι γονείς. Είναι κομικοτραγική η κατάσταση. Για να φύγουμε από την Αθήνα πρέπει να πάμε Σούνιο. Να πάμε 2-3 ώρες δρόμο. Και για να κάνουμε ένα περίπατο πρέπει να πάμε στη Λαμία. Άμα εμείς ρωτήστε τους Αθηναίους, και όχι μόνο να σχεδιάζουν επί χάρτου επενδύσεις κάποιοι νομίζοντας ότι να πιάσουν θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας έχουμε άλλους τρόπους να πιάσουμε. Παροχή υπηρεσιών, με επιχειρήσεις άλλης μορφής, με ξενοδοχεία εκεί που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή όχι ο καθένας υπό το πρόσχημα ότι δημιουργεί θέσεις εργασίας να ακυρώνει το μέλλον των πόλεων και της χώρας. Αυτό η Ένωση Κεντρών δεν το υιοθετεί.